Δεν μου αρέσει η υποκρισία και η διπροσωπεία. Δεν μπορώ μπροστά μου να είσαι μια χαρά, όλα καλά, να μαγειρεύουμε μαζί, να λέμε αστεία και μετά ξαφνικά, χωρίς να μου πεις τίποτα, απλά να πας να με ψηφίσεις στο συμβούλιο. Για μένα είναι άνανδρο αυτό, καταρχήν. Δεν φοράει παντελόνια, κατά τη γνώμη μου. Βαρύ να το πεις για κάποιον αυτό. Ναι. Του το πες και μπροστά του ή είναι κάτι που το πες μόνο στη συνέντευξή σου? Μπροστά του δεν έτυχε να του το πω. Αν μου δινόταν η ευκαιρία θα το έλεγα και μπροστά του. Γιατί το πιστεύεις αυτό για τον Ηλία? Δηλαδή γιατί δεν... Ακόμα και αν δεν ήταν έτσι όπως τα είπε τα πράγματα. Γιατί και εμείς εδώ βλέποντάς το καταλαβαίνουμε ότι οι λόγοι που είπε ότι σε ψήφισε επειδή δεν σκούπιζες και στην καλύβα και αγωνιστικά... καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει μέσα και ένα κομμάτι προσωπικό σε σχέση με όλο αυτό που έχει γίνει. Αλλά ήταν ξεκάθαρο. Θέλω να πω, μίλησε για αυτό που έχει γίνει, ότι τον ενόχλησε. Δεν είναι ότι δεν σου είχε πει τίποτα και δεν ήξερε ότι τον έχει ενοχλήσει. Θα μπορούσε να είναι ένα λόγο. Εγώ είπα την έκφραση ότι δεν φοράει παντελόνια, γιατί θα μπορούσε να έρθει και να μου πει. Και όχι, δεν το λέω και on camera, για να είμαι εγώ εντάξει και αυτό εντάξει. Πριν σε ψηφίσει, εννοεί. Ναι. Να έρθει και να σου πει, θα σε ψηφίσω. Ότι θα σε ψηφίσω. Αλλά να μου πει το λόγο ότι, ξέρεις τι, επειδή σπάστηκα ρε φίλε την προηγούμενη φορά, επειδή μαλώσαμε, επειδή είχαμε στα μαχαίρια, έχω σπαστεί από τότε και σε ψηφίζω. Να του πω, okay, δεν μπορώ να ακούω εγώ παράλογα πράγματα του τύπου τα στατιστικά μου λένε ότι αυτή τη βδομάδα έχεις χάσει πολλές φορές σε σχέση με τη ζωή. Ναι. Και να με συγκρίνει με τη ζωή η οποία αλίμονο το κορίτσι είναι τα καλύτερα κορίτσια, εγώ τη συμπαθούσα πάρα πολύ, δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ μαζί της, αλλά καθαρά αγωνιστικά η ζωή πάντα έπαιζε με την Κωνσταντίνα που ήταν ελαφρώς κατώτερες σαν παίχτριες. Δεν μιλάω σαν άτομα, ξαναλέω, γιατί και τα δύο τα κορίτσια είναι πάρα πολύ θετικοί άνθρωποι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Βοηθούσε παντού η ζωή. Ήταν πάρα πολύ πρόσχαρος άνθρωπος. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες το ακούω, αλλά από την άλλη σημασία έχει τι νίκες θα φέρει ο καθένας στην ομάδα. Δεν έχει. Δηλαδή για να βγάλει κάποιος ένα αποτέλεσμα αγωνιστικό, θα κάτσει δηλαδή και τα στατιστικά που βγαίνουν και τα κοιτάμε κι εμείς κατά καιρούς. Είναι νίκες ή δεν κάθεται τώρα να σκεφτεί κάποιος με ποιον έπαιξε ή με ποιον Βέβαια, έπαιξε. Βέβαια, αλλά κοιτάς και σε βάθος χρόνου τι θα γίνει. Αυτό ναι, είναι σε κάτι. Εν δυνάμει τι μπορεί να προσφέρει κάποιος. Ότι αν φύγει πύχου, η Δαλάκα με ποια θα παίζει από τη δικιά μας. Η Φαρμάκη με ποια θα παίζει από τις δικές μας. Ενώ αν φύγει η Σπυροπούλου. Μια χαρά. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό έχει διάφορες αναγνώσεις που λες. Γιατί μπορεί εκ των προτέρων κάποιες παίκτριες, και μιλάω πιο πολύ για τις γυναίκες, γιατί εκεί νομίζω υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές με την άλλη ομάδα. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Όντως, είναι κάποιες οι οποίες σε εξορισμού είναι πιο αδύναμες. Αλλά όλες μπορούν να φέρουν νίκες. Δηλαδή στο χθεσινό αγώνισμα για να καταλάβεις. Σίγουρα, σε αυτό δεν αντιλέγω καθόλου. Στο χθεσινό.